το πρωί θα μας πει η Αριάννα Φερεντίνου. Γεια σας λοιπόν, ξημερώματα, σκοτάδι. Σήμερα το πρωί λοιπόν ένα ταχύπλο 6 μέτρο κατά πάσα πιθανότητα πλαστικό προσπάθησε με 30 περίπου επιβάτες, επιβαίνοντες να μεταβεί στην ΚΟ, κατευθυνόταν προς την ΚΟ. 50 όμως μέτρα από την ακτή φαίνεται ότι αναποδογύρισε, βυθίστηκε με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα. Κινητοποιήθηκε τόσο η αστυνομία, οι αρχές της, των ακτών, αλλά επίσης και οι απλοί πολίτες οι οποίοι βούτυξαν στη θάλασσα και πραγματικά έσωσαν. Βλέπουμε εικόνες, μας ήρθαν πριν από λίγο, Αριάννα. Ναι, είναι πραγματικά τραγικές οι εικόνες, όντως, αλλά και η συμμετοχή του κόσμου. Προσπάθησαν να σώσουν κόσμο, βγάλαν τα παιδιά στη παραλία. Τελικά περίπου 20 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο τοπικό δημόσιο νοσοκομείο του Μπόντρουμ. Όμως 2, κατά πάσα πιθανότητα παιδιά, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, είναι νεκρά. Οι έρευνες συνεχίζονται. Όπως είπες και εσύ, υπολογίζεται ότι ήταν 30 όλοι οι επιβαίνοντες του ταχύπλου. Και φυσικά θα μάθουμε και αργότερα το πιο ακριβό αριθμό και τον πιο ακριβή απολογισμό. Άλλη μια τραγωδία. Σε ευχαριστώ. Την νεότερο θα επικοινωνήσουμε εκ νέου. Νέα τροπή στο θρίλερ Κασόγγι στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία λέει ότι ο δημοσιογράφος δολοφονήθηκε, αποδίδοντας όμως την ευθύνη σε επιχείρηση ακραίων, όπως λέει, στοιχείων. Υπάρχουν διεθνείς αντιδράσεις. Είναι ο Δημήτρης Απόκης κοντά μας. Έχουμε και αντίδραση Τραμπ, έτσι. Και αντίδραση Τραμπ έχουμε, Αντώνη, σε αυτό το θρίλερ. Πραγματικά κάθε άλλη μέρα που έρχεται έχουμε και μια νέα εξήγηση από τη Σαουδική Αραβία. Τώρα αποδίδουν τον θάνατο